Το θέατρο της Τετάρτης. Η τρίτη λέξη του Αλεξάνδρου Κασόνα. Τους ρόλους ερμηνεύουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Βάσο Μεταξά, Ματίλδη. Κώστας Παπαγεωργίου, Ευσέβιος. Μαργαρίτα Λαμπρινού, Αγγελίνα. Σπύρος Ολύμπιος, Ρολδάν. Ελένη Χατζιεργύρη, Μάργα. Χρήστος Πάρλας, Παύλος. Νίκος Παπαναστασίου, Χούλιο. Γιάννα Ολυμπίου, Λουλού. Ρένα Βενιέρη, Φιφή. Χρήστος Δακτυλίδης, καθηγητής. Μετάφρασης και ραδιοφωνική προσαρμογή Ιουλίας Ιατρίδη. Μουσική επιμέλεια Νένις Τζίμα. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Θανάση Πολίτη. Ραδιοσκηνοθεσία Μανώλη Μαυρομάτη. Ευσέβιε! Ευσέβιε! Αμέσως, κυρία. Αμέσως. Παρακαλώ. Ακόμα εδώ είσαι. Το τρένο πρέπει να φτάνει. Έχουμε μπόλικο καιρό, κυρία. Μπόλικο καιρό. Το ρολόι της τραπεζερίας μέσα χτύπησε κιόλας 10. Και το τρένο φτάνει στις 10 και 22. Μη στεναχωριέστε και το τρένο των 10 και 22 δεν φτάνει ποτέ πριν από τις 11 παρά 25. Κι αν του καπνίσει ακριβώς σήμερα να έρθει στην ώρα του. Μα δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Όσο χρονών είμαι, δεν θυμάμαι ποτέ να έφτασε στην ώρα του. Οπωσδήποτε δεν έχεις καιρό για χάσιμο. Το αμάξι είναι έτοιμο. Μάλιστα, στην πόρτα. Ωραία. Μια στιγμή. Παρακαλώ. Γιατί έχεις δεμένο το κεφάλι σου με το μαντίλι? Τίποτα. Μικροπράγματα. Η δεσποινή Αγγελίνα. Η αδελφή μου? Της έπεσε η γλάστρα από τον μπαλκόνι. Αχ, αυτό το κουρίτσι. Πάντα τόσο νευρική. Σήμερα μάλιστα με τον ερχομό της δεσποινίδος το παράκανε. Εγώ σαν και εσάς, κυρία, δεν θα την άφηνα μόνη ούτε στιγμή. Μια μέρα μάλιστα σαν και σήμερα. Από το πρωί έχει αρχίσει. Στο μπάνιο άφησε τη βρύση ανοιχτή και τα νερά πλημμυρίσανε και φτάσανε στη σκάλα. Ύστερα έβαλε τη μαγιονέζα στις κότες να φάνε. Και τώρα ετούτο το βαλσάκι. Δεν σας θυμίζει τίποτα? Δηλαδή όταν ακούγεται το βαλσάκι αυτό, κάποια καταστροφή επίκειται. Δεν θυμόσαστε την ημέρα που ανέβηκε να κουρδίσει το ρολόι της τραπεζαρίας και της ήρθε το ρολόι στο κεφάλι? Τι τραγουδούσε τότε? Ετούτο το βαλσάκι. Και όταν έριξε πάλι τη μαύρη μπαρούτη στο τζάκι αντί για καρβουνόσκονη, τι τραγουδούσε πάλι? Μ' άλλα λόγια, τι κάνει τώρα η δεσποινή Αγγελίνα? Είπε ότι θα καθάριζε τα καλά πιατικά. Θεός φυλάξει! Αγγελίνα! Το βαλσάκι του Στράους ποτέ δεν λαθεύει. Μα νάτινε, ευγήκε στο παράθυρο. Αχ, Θεέ μου! Αγγελίνα! Αγγελίνα, παιδί μου, λέγε, σώθηκε τίποτα? Ησύχασε, καλή μου, ποιότερη ήταν η τρομάρα? Δεν ήταν τα πιατικά? Ήτανε, αλλά τα σημαίνια. Τώρα αμέσως θα τα μαζέψω και θα τα ταυτοποιήσω στο ντουλάπι. Στο ντουλάπι με τα κρυστάλλινα ποτήρια? Όχι, για το Θεό! Σε παρακαλώ, μην αγγίζεις τίποτα σήμερα. Έβγα έξω με ψηλά τα χέρια. Και εσύ, Ευσέβια, στο σταθμό. Εμπρός γρήγορα. Θυμάσαι το όνομα? Μάλιστα. Καθηγήτρια Μαργαρίτα Λουχάν. Ωραία. Και το νου σου να τη φερθεί σαν να ήμουν εγώ ίδια. Κι αν σου κάνει καμιά ερώτηση κάπως, ξέρεις, μιλιά. Ένιασες. Να σωπαίνω είναι το μόνο πράγμα που το ξέρω καλά.
Το έμαθα από τον κύριο. Ποιος χωρέστο. Επιτέλους, Αγγελίνα, έλα, κάθισε εδώ. Πότε θα συγκρατήσεις πια αυτά τα νεύρα σου? Να, εδώ είναι το πλεκτό σου. Για σένα είναι το καλύτερο καταπραϊντικό. Αυτή τη φορά δεν ωφελεί. Το πράγμα είναι τόσο φοβερό, τόσο... Πάντα είναι πιο φοβερό αυτό που περιμένουμε από αυτό που έρχεται. Πλέκε και συλλογήσου άλλα πράγματα. Δεν μπορώ, Ματίλδη, δεν μπορώ. Το νιώθεις, τι θα γίνει όταν φτάσει αυτή η δυστυχισμένη κοπέλα και μάθει γιατί την καλέσαμε? Άφησε την τραγωδία. Η κοπέλα αυτή είναι ολόκληρη καθηγήτρια και ξέρει τη ζωή. Εξάλλου, μπορεί βέβαια η πρώτη εντύπωση να είναι όπως λες φοβερή. Μπορεί ακόμα και να επιχειρήσει να μας φύγει. Στο τέλος όμως, η καρδιά θα νικήσει και θα μείνει. Έτσι το ελπίζεις εσύ. Όμως εγώ παίρνω όρκο πως όταν καταλάβει περί τίνος πρόκειται δεν θα μείνει ούτε λεπτό σε τούτο το σπίτι. Πως φαίνεται πως δεν την ξέρεις καλά. Και την ξέρεις εσύ, ε? Εμένα μου αρκεί το γράμμα της. Εκεί φαίνεται καθαρά πως είναι γερό μυαλό. Και οι άλλοι γερά μυαλά ήτανε. Καθηγητέ κι αυτοί. Και όμως κανένας τους δεν άντεξε ούτε μια εβδομάδα. Εκείνοι ήταν άντρες, Αγγελίνα, δυστυχισμένοι. Ετούτη είναι γυναίκα. Τόσο το χειρότερο. Είναι σαν να τη στείλουμε παγίδα έτσι που τη φέρνουμε χωρίς να την ειδοποιήσουμε για τον κίνδυνο. Αρκεί, Αγγελίνα! Εγώ πήρα την απόφαση και αντιρρήσεις δεν δέχομαι. Δηλαδή, εγώ δεν έχω το δικαίωμα ούτε τη γνώμη μου να πω. Εσύ είσαι μικρότερη. Μικρότερη μου. Μικρότερη σου, ακόμα. Μα αυτά ήταν καλά σαν πηγαίναμε σχολείο. Τώρα πια στην ηλικία που φτάσαμε, τι σημασία μπορεί να έχουν 5 χρόνια περισσότερα ή λιγότερα? Και 5 λεπτά έχουν τη σημασία τους. Εξάλλου, εκτός από τα χρόνια, εγώ έχω και την πείρα. Εσύ είσαι δεσποινής. Εσύ όχι, ε. Κι εγώ βέβαια, όμως αλλιώτικα. Μπροστά στο Θεό και στο νόμο είμαι κυρία. Με γάμο επικυρωμένο και νόμιμο. Ναι, ναι, ξέρω. Με γάμο που έγινε δι' αντιπροσώπου. Με τη θάλασσα ανάμεσά σας και με το θάνατο του γαμπρού στις 8 μέρες. Δίχως να τον έχεις καν αντικρίσει. Αν αυτό το λες εσύ, πείρα. Γιατί όχι? Αν ο δυστυχισμένος μου σύζυγος δεν μπόρεσε να μου αφήσει ούτε καν μια σύντομη πείρα παντρεμένης, μου άφησε ωστόσο μακρά πείρα χείρας. Και θαυμάσια εισοδήματα για να παρηγορηθείς. Σαν γάμος μπορεί να ήταν αποτυχία, αλλά σαν επιχείρηση σπουδαία. Μια εβδομάδα υπηρεσία και 40 χρόνια σύνταξη. Και τι σύνταξη! Αγγελίνα! Ναι, ναι. Με συμπαθάς, Ματίλδη. Ω Θεέ μου, 10:30. Οι τελευταίες ήσυχες στιγμές, σε λιγάκι το... Λαλα, λαλα. Σ' ό,τι αγαπάς παράτα τον Στράους και δεν σου χρωστάει τίποτα να τον ταλαιπωρείς. Αχ, με τα φάλτσα σου, σε παρακαλώ, αφήσε τον ήσυχο τουλάχιστον για μια φορά. Ναι, και εσύ για μια φορά δεν μπορείς να συλλογιστείς αυτή τη δύστυχη τη γυναίκα. Ακριβώς αυτήν συλλογίζομαι. Να, εδώ στο γράμμα της αυτό την έχω ολόκληρη. Γεμάτη θέληση, αποφασιστικότητα, γενναιοδορία μέχρι πάθος. Παιδική ηλικία τραγική. Αγωνία για την ελευθερία δίχως τον ελάχιστο φόβο για τον κίνδυνο. Είναι ακριβώς ο τύπος που μας χρειάζεται. Α, μάλιστα, μάλιστα. Έβαλες πάλι σε ενέργεια την γραφολογία σου. Για δείξε μου λοιπόν πού τα βλέπεις όλα αυτά. Να, να, εδώ. Κοίταξε, κοίταξε, Αγγελίνα, αυτές τις γραμμές που σηκώνονται προς τα πάνω σαν να επαναστατούν. Μια γυναίκα που γράφει έτσι δίνεται ολόκληρη. Ή όλα ή τίποτα. Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση αυτό το όλα μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Όχι, έννοια σου. Όσο δυνατό κι αν είναι το πάθος, πιο δυνατό είναι το πνεύμα της θυσίας. Κι αν την καταδικάσουν στο Λάκκο των Λεόντων, θα την έβλεπες να πεθαίνει κομματιασμένη από τα θηρία, δίχως το παραμικρό παράπονο, με τα μάτια ψηλά. Καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω. Η Φαμπιόλα, οι μάρτυρες του χριστιανισμού. Ακριβώς. Ναι, αλλά δεν βλέπω πουθενά αυτή την παιδική τραγική ηλικία. Είσαι τυφλή, με άλλα λόγια, Αγγελίνα. Δεν βλέπεις τα γραμματά της σακισμένα στα δυο? Οι γονείς της ήταν χωρισμένοι. Και όλη της η ζωή στάθηκε η απεγνωσμένη πάλι ανάμεσα στην αγάπη του πατέρα και στην αγάπη της μητέρας. Κι αν λαθέψει η γραφολογία σου, Ματίλδη. Όχι. Αυτή η τόσο καθαρή υπογραφή τα λέει όλα. Μαργαρίτα. Και η γραμμή του ταφ ίδια καμιτσικιά. Και ο τόνος στο γιώτα ψηλός σαν προσευχή. Τι δηλαδή? Δεν πιστεύεις πως μπορεί? Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αλλά θυμάμαι σαν μου διάβαζες εμένα τις γραμμές του χεριού και έλεγες πως σίγουρα θα παντρευτώ, πως θα έκανα ευτυχισμένο γάμο. Έβλεπες το σπίτι γεμάτο παιδιά,
και μένα να ταξιδεύω σε όμορφους τόπους. Μήτε ένα ταξίδι δεν έκανα, μήτε παιδιά. Έναν ανιψιό μονάχα και αυτόν μοιρασμένο με σένα. Κι εγώ στο ράφι στους αιώνες των αιώνων. Εγώ, Αγγελίνα, λάθος δεν κάνω ποτέ. Οι γραμμές του χεριού σου δεν ήταν εντάξει. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Πείτε μου αμέσως τώρα πως δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι εννοείτε, κύριε Ρόλδαν. Αν όμως λέτε εσείς πως κάτι δεν γίνεται, τότε σίγουρα γίνεται. Ώστε έτσι. Φέρνετε μια άγνωστη στο σπίτι. Ειδοποιήσατε τουλάχιστον αυτή την κυρία περί τίνος πρόκειται. Τη Δεσποινίδα. Τη Δεσποινίδα. Α, πολύ ωραία. Τη Δεσποινίδα. Θέλω να δω το σκάνδαλο που θα ξεσπάσει. Έχει τουλάχιστον αρκετή ηλικία. Όσο για ηλικία έχουμε εμείς και με το παραπάνω. Και το οικογενειακό συμβούλιο συνεδρίασε και το αποφάσισε η πλειοψηφία. Ποιο συμβούλιο? Εμείς, κύριε διαχειριστά. Και όταν οι αδερφοί μου και εγώ συνεδριάζουμε, η πλειοψηφία είμαι εγώ. Ας είναι δικό σας λογαριασμός. Κατά τα φαινόμενα, η τρέλα είναι νόσος ενδυμική στο σπίτι αυτό. Α, ως εδώ και μη παρέκει. Τι σημαίνουν αυτά τα υπονοούμενα, κύριε Ρολδάν? Θέλετε να πείτε ότι ο αδελφός μου πέθανε τρελός? Εγώ δεν είμαι αυτός που θα το πιστοποιήσει. Αλλά νομίζω πως κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα έχει κάνει με το παιδί του αυτό που έκανε αυτός με το δικό του. Αρκεί! Αν ο δυστυχισμένος αδελφός μου υπέφερε αυτά που υπέφερε, εσείς είσαστε σε θέση να ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον ποιος έφταιγε. Μήπως χρειάζεται να σας υπενθυμίσω το όνομα εκείνης της γυναίκας? Εγώ σας παρακαλώ, ας αφήσουμε τις παλιές ιστορίες. Το μόνο που έχει τώρα σημασία είναι αυτό το αθώο παιδί. Κι εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να πω τη γνώμη μου. Αν εσείς είσαστε οι αδελφές του πατέρα, είμαι κι εγώ αδελφός της μητέρας. Σιωπή, ούτε λέξη πια. Η μόνη οικογένειά του εδώ μέσα είμαστε εμείς. Τα ακούτε καλά? Εμείς. Για της μητέρας την οικογένεια, όσο και να σας ενοχλεί, καλύτερα να μην γίνεται λόγος. Καταλάβατε? Κατάλαβα. Έχετε ένα βαρέλι δυναμίτη και τώρα αποφασίσατε να φέρετε το φυτίλι. Περίφημα. Εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Και καλά θα κάνετε. Διαχειριστής με ακάθαρτα χέρια δεν στέκει. Μια στιγμή, κυρία. Καμπανιές εμένα όχι. Νάτι. Έρχεται. Επιτέλους έφτασε η μεγάλη στιγμή. Κύριε, γεννηθείτε το θέλημά σου. Χωρίς μουσικές, Αγγελίνα, χωρίς μουσικές. Σε παρακαλώ, Αγγελίνα. Θεέ μου, να την κιόλας. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στο σπίτι μας, Δεσποινής Λουχάν. Η αδελφή μου Αγγελίνα. Χαίρομαι πολύ. Ο κύριος Ρολδάν, ο διαχειριστής μας. Ευχαρίστησής μου. Όσο για μένα, το θεωρώ περιττό να συστηθώ. Μου επιτρέπετε μια στιγμή να σας δω από πιο κοντά? Γιατί όχι. Περίεργο. Έχω μία εβδομάδα που σας περιμένω και ποτέ δεν σας είχα φανταστεί έτσι. Έτσι πώς? Έτσι... Να τόσο νέα, τόσο γοητευτική, σωστή κοπελίτσα. Αγγελίνα. Πολύ ευγενικό. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω πάντως ότι αυτό δεν θα είναι εμπόδιο στην εργασία μου. Ποιος ξέρει. Σας φανταζόμουν επίσης θαρετή, αποφασιστική, όμως όχι τόσο. Έκανα μήπως κάτι που δεν έπρεπε? Σας κοίταζα με όλη μου τη δύναμη και δεν μπόρεσα να σας κάνω να κατεβάσετε τα μάτια ούτε μια στιγμή. Σε αυτό φταίτε εσείς, κυρία. Γιατί ενώ εσείς κοιτάζετε τα μάτια μου, εγώ έβλεπα τα δικά σας. Κι άλλο δεν είδα σε αυτά παρά μια μεγάλη καρδιά. Σας ευχαριστώ. Μου δίνετε το χέρι σας? Και βέβαια. Διόλου άσχημα. Λίγο δυνατά ίσως. Νομίζω ότι θα γίνουμε καλές φίλες. Όσο για μένα, από τώρα κιόλας. Τι περιμένεις, Ευσέβιε? Γιατί δεν ανεβάζεις τα πράγματα της Δεσποινίδος? Γιατί μήπως δεν χρειαστεί. Να μην ανεβοκατεβαίνω άδικα. Ο Ευσέβιος ίσως να έχει δίκιο. Διπλωματικά, ας πούμε, η σκηνή άρχισε πολύ καλά. Ωστόσο, θα μ' άρεσε να δω πώς θα τελειώσει. Δεσποινής, επιτρέψτε μου μια συμβουλή. Η ώρα είναι 11 παρα 5. Στις 11:40 περνά πάλι το τρένο για την πόλη. Πάρτε το. Δεν φαίνεται πολύ αισιόδοξος ο κύριος. Μην του δίνετε σημασία.
Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που, καθώς βρίσκεται χωμένος διαρκώς τους αριθμούς, κατάφερε να πιστεύει ότι και στη ζωή 2 και 2 κάνουν πάντα 4. Φτωχός διάβολος. Δεν κάθεστε. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα πρώτα να γνωρίσω το παιδί. Πιο ύστερα. Πρώτα θα πρέπει να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Ίσως να σας φανούν κάπως παράξενες. Σας παρακαλώ όμως να μου απαντήσετε χωρίς δισταγμούς. Λέγεται, σας ακούω. Ποιον αγαπούσατε περισσότερο, τον πατέρα ή τη μητέρα σας? Πώς? Ελάτε, απαντήστε μου, μη φοβάστε. Μα είναι ένα πρόβλημα που δεν το σκέφτηκα ποτέ μου. Ποτέ? Ούτε όταν πήραν διαζύγιο? Διαζύγιο οι γονείς μου? Μα δεν πήραν ποτέ διαζύγιο. Και αγαπιόνταν πάρα πολύ. Πέθαναν και οι δυο μαζί όταν ήμουν παιδάκι. Δεν είναι δυνατόν. Μπορώ να πάρω όρκο, όπως σας λέω την αλήθεια. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Μας αρκεί αφού το λέτε. Δεν μπορώ να εξηγήσω ένα τέτοιο λάθος. Ας είναι. Το παραδεχόμαστε. Άλλη βασική ερώτηση. Αν ζούσατε στην αυτοκρατορία του Νέρονος και σας είχαν καταδικάσει σε θάνατο στον υπόδρομο, ποια θα ήταν η στάση σας, τι θα κάνατε? Δεν καταλαβαίνω, παιχνίδι είναι αυτό? Σας παρακαλούμε, απαντήστε. Δεν ξέρω, υποθέτω ότι και εσείς στη θέση μου. Πολύ ωραία. Να το βάλω στα πόδια, αν μπορούσα, σαν τρελή. Τι άλλο? Όχι, αυτό ποτέ. Δεν έχετε το δικαίωμα να μου κάνετε αυτό, Δεσποινής. Με συγχωρείτε, κυρία, αλλά αρχίζω να υποπτεύομαι ότι κάποια παρεξήγηση έγινε. Μήπως δεν είστε η κυρία Ματίλδη Σαλδάνια? Είμαι. Που μου γράψατε προσφέροντάς μου μια θέση παιδαγωγού στο σπίτι σας? Ακριβώς. Και εδώ έχω την απάντησή σας. Τότε λοιπόν τι νόημα έχουν αυτές οι εξωφρενικές ερωτήσεις? Με καλέσατε να αναλάβω την ανατροφή ενός ορφανού παιδιού. Έτσι δεν είναι? Πού είναι το παιδί? Τώρα θα έρθει. Πήγε στο βουνό με το τουφέκι. Με το τουφέκι? Μονάχο του? Όχι, με τον Μπερνάντο και τον Φερμίν. Α, ευτυχώς, με τους υπηρέτες. Όχι, με τα σκυλιά του. Μα δεν μπορεί, ή εγώ τρελάθηκα ή... Ησυχάστε, ούτε εμείς. Μα και το νομίζετε σωστό να αφήνετε έτσι μονάχο το παιδί με ένα όπλο στα χέρια? Ένιωσας και από εκεί δεν έχει κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι άλλος. Είναι τώρα που έμεινε ορφανό. Πρέπει να μας βοηθήσετε να σώσουμε αυτή την αθώα ζωή. Τη ζωή? Μα εγώ δεν είμαι καθηγήτρια της ιατρικής, κυρίες μου. Είμαι μονάχα δασκάλα, μια ταπεινή δασκάλα. Από εκεί θα αρχίσουμε. Θα πρέπει πρώτα να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Ύστερα θα έρθουν τα βιβλία και έπειτα όλο αυτό το μυστήριο που λέγεται ζωή. Τόσο καθυστερημένο είναι? Μια λευκή σελίδα. Μεγάλωσε στο βουνό. Είναι αυτό που λέμε φυσικό τέκνο. Καταλαβαίνετε? Μάλιστα, καταλαβαίνω, κυρία. Τώρα εξηγώ και το καταφύγιο αυτό εδώ στην εξοχή. Και τόσο μυστικά που έγιναν όλα. Φυσικό τέκνο. Δικό σας? Εγώ είμαι Δεσποινής. Συγγνώμη, δικό σας τότε? Ούτε. Εγώ, αν και χείρα, είμαι επίσης Δεσποινής. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, σε ποιον ανήκει αυτό το φυσικό τέκνο? Μα ποιος σας είπε ότι είναι φυσικό τέκνο? Αν κατάλαβα καλά, η Δεσποινής αδελφή σας, τώρα κιόλας. Η αδελφή μου εννοούσε ότι το παιδί αυτό είναι γνήσιο προϊόν της φύσεως, Δεσποινής. Σύμφωνη, κυρία, αλλά όσο και φυσικό τέκνο να είναι, δεν πιστεύω να το βρήκατε κάτω από κάποιο δέντρο. Θα πρέπει να είχε πατέρα και μητέρα. Και βέβαια, πατέρας του ήταν ο άμυρος αδελφός μας. Και μητέρα? Είναι ανάγκη να μιλήσουμε και για αυτήν? Αν δεν το θέλετε, όχι βέβαια. Πέθανε κι αυτή. Και αυτή. Η θάλασσα ανέλαβε να την τιμωρήσει. Είναι θλιβερό, αλλά δεν πρέπει να σας το κρύψουμε. Ήταν μια γυναίκα ανάξια. Καλά, καλά, δεν χρειάζεται. Χρέος μου είναι να σέβομαι τα οικογενειακά μυστικά. Και ποιο είναι το πρόβλημα του παιδιού αυτού που τόσο σας απασχολεί? Πρώτα απ' όλα η τέλεια άγνοια. Ναι, ξέρω, να μάθει να γράφει και να διαβάζει. Έπειτα? Έπειτα ο χαρακτήρας του, Δεσποινής. Ούτε το φανταζόσαστε. Ατίθασος, επικίνδυνος, σωστός διάβολος. Συνηθισμένη με σε αυτά. Είχε άλλους δασκάλους πριν από μένα? Ναι, τρεις άντρες. Τρεις αποτυχίες. Ο πρώτος προσπάθησε να τον τυθασέψει με το καλό και τα παράτησε στις 4 μέρες. Ο δεύτερος πάσχισε με τη λογική και κράτησε μια εβδομάδα. Ο τρίτος ήθελε σώνει και καλά να το επιβληθεί με το άγριο. Και εκεί είναι που έγινε η τραγωδία. Βλέπετε το παράθυρο εκεί ψηλά, στο περίπτερο? Από εκεί τον έριξε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο δάσκαλος έριξε το παιδί από το παράθυρο? Το παιδί έριξε το δάσκαλο. Μια στιγμή, ζαλίστηκα. Θέλετε να πείτε ότι το παιδί έριξε το δάσκαλο από εκείνο το παράθυρο? Ναι. Μα πόσων χρονών είναι αυτό το παιδί? 24. Πώς?
Συγγνώμη, κυρία, νομίζω δεν κατάλαβα καλά. Είπατε τεσσάρων. 24. Και γι' αυτό με φέρατε εδώ. Τι ώρα είπε ο διαχειριστής ότι περνάει το τρένο? Σας παρακαλούμε, μην μας αφήνετε μόνοι. Σωτή αγαπάτε. Αν νομίζετε πως δεν άκουσα αρκετά, αυτό είναι παράδεικτη απάτη. Σταθείτε τουλάχιστον να τον γνωρίσετε πριν αποφασίσετε. Μα προς τι μπορεί να είναι ένας άντρας που έφτασε στα χρόνια του χωρίς να μάθει να γράφει και να διαβάζει? Άρρωστος, καθυστερημένος. Το αντίθετο, Δεσποινής, είναι εξυπνότατος. Τότε λοιπόν κανένας αγριάνθρωπος. Μα δεν φταίει αυτός. Ο πατέρας του ήθελε να τον αναθρέψει έτσι. Είναι μια θλιβερή ιστορία. Λυπάμαι, αλλά εγώ δεν ήρθα εδώ για να ακούσω θλιβερές ιστορίες. Τον ακούτε το χρυσό μου, έτσι μας χαιρετάει. Σκεφτείτε ότι στα χέρια σας βρίσκεται η σωτηρία αυτής της ζωής. Η σωτηρία αυτού του σύμφωνα που έρχεται καλπάζοντας μέσα στο σύννεφο το χώμα και πυροβολεί πάνω απ' τ' άλογο. Ευχαριστώ πολύ. Για τέτοιες δουλειές δεν φέρουν δασκάλα, αλλά θηριοδαμαστή. Αφήστε με καλύτερα να πηγαίνω. Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Μείνετε μια μέρα τουλάχιστον. Μια ώρα. Δεν έχετε το δικαίωμα να μας στερείτε τη μεγάλη στιγμή που τόσες φορές ονειρευτήκαμε. Ποια μεγάλη στιγμή? Τη στιγμή που θα συναντηθείτε. Το παιδί δεν έχει ποτέ το αντικρίσει γυναίκα. Θέλω να πω γυναίκα νέα και όμορφη σαν και εσάς. Νέα και όμορφη σαν και εκείναν. Α. Και νομίζετε πως το νέο αυτό μπορεί να με καθησυχάσει? Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να γίνει εδώ πέρα μέσα σε ένα λεπτό? Το πιο ωραίο, το πιο σπουδαίο. Αυτό που ίσως κανείς δεν ξαναείδε στον κόσμο ετούτο. Ο άντρας που για πρώτη φορά αντικρίζει τη γυναίκα και πέφτει στα γόνατα. Σαν τον πρωτόγονο που θα αντίκριζε για πρώτη φορά τον ήμουνα να τέλει. Νάτος, έφτασε! Νάτος! Τα σκυλιά! Όχι, Θεέ μου, για το όνομα του Θεού! Όχι, σκυλιά! Είσαι Βαργαλό! Κάτσε καλά, παιδί! Είσαι Βαργαλό! Πάρτε σκυλιά και το γαρνό σου στο μικρό! Αυτή η σούζα μου το δάκρυσε στο λαιμό! Άτιμη μπαμπέσα! Γεια σου, Θεία Ματιλδή. Γεια σου. Γεια, Θεία Αγγελίνα. Γεια σου. Τρεις ώρες μετά, άλογο μου είχε να τη πιλαλάω το κατόπι αυτή η θυγατέρα του ξαποδό. Όμως την κατάφερα. Ποια κατάφερες? Την Παρδαλιλίκαινα. 14 πρόβατα μου φάγε. Και έξω του κουταβιού μου το πρώτο αίμα. Το τομάρι της θα το κρεμάσω στην πόρτα. Τα ποδάρια της να γυαλίζεται τα μαχαιροπύρουνα. Τα αντερά της χορδές για την κιθάρα. Α, πάρτε τα. Στο σάκο μέσα είναι. Ναι. Να ξεφορτωθώ και το τουφέκι μου. Ποια είναι τούτη? Η Δεσποινής Μαργαρίτα Λουχάν. Καλώς την. Να το βλέπατε το κουτάβι μου. Μόλις βρήκε τα χνάρια της, οι τρίχες του ορθώθηκαν ίδιες αιματιστές καρφίτσες. Έπειτα. Τι γυρεύει τούτη εδώ πέρα? Η Δεσποινής Λουχάν είναι η καινούρια σου δασκάλα. Ποιο? Αυτό? Αυτό, δασκάλα? Παύλο, Παύλο, πρόσεχε πως μιλάς. Δεν είναι σωστό να λες αυτό για μια καθηγήτρια. Αχά. Ώστε καθηγητριούλες έχουμε τώρα. Το βλέπεις εκείνο το παράθυρο? Ναι, ναι, ξέρω. Μην ενοχλείστε. Μου το είπαν κιόλας. Λοιπόν, αν θέλεις να μου κάνεις τη ζόρικα, το είδες. Να είμαστε εξηγημένοι, αντρικές κουβέντες. Δεν θέλω εγώ αυτά τα κόλπα με τα κεφαλαία και με τα μικρά και τις τελείες και τα κόμματα. Χάραζε που λέτε εκείνη την ώρα και μόλις το σκυλί μυρίστηκε τα χνάρια της. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα τα σκυλιά σου, τι παρδαλιλίκαινα. Η Δεσποινής ήρθε να σε αναλάβει. Να με αναλάβει? Εγώ δεν την προσκάλεσα. Μπορούσες ωστόσο να είσαι πιο ευγενικός μαζί της. Παύλο, πες της κάτι. Σαν τι? Δεν ξέρω κι εγώ. Την είδες καλά? Έχει τίποτε αλλιώτικο πάνω της? Δεν ξέρω, κοίταξε την. Δεν είναι και άσχημη. Άπαχη βέβαια, ίδια τσίχλα. Τι να γίνει? Ο Θεέ μου, Παύλο. Αφήστε τον, κυρία, αντιλαμβάνομαι περί τίνος πρόκειται. Και είναι καλύτερα έτσι, σας βεβαίω. Τι θα συλλογιστεί για σένα η Δεσποινής? Είδες τα μάτια της? Και βέβαια τα είδα, δυο έχει. Κύριε Παύλο, το σκυλί χάνει πολύ αίμα. Έρχομαι, ετοίμασέ μου σαλαμούρα και έφτασα. Μάλιστα, σαλαμούρα. Δεν αφήνεις τα σκυλιά να κοιτάξεις τη Δεσποινίδα. Δεν βλέπω γιατί. Αυτή δεν έχει τίποτα, ενώ το σκυλί μου χάνει αίμα. Ο κύριος έχει δίκιο. Πηγαίνετε στο σκυλί σας, πηγαίνετε. Εγώ μπορώ να περιμένω. Θα γυρίσω αμέσως. Κάτσε να φας. Δεν το ξέρω ακόμα. Αν το θέλετε. Εγώ το ίδιο το έχω. Το τραπέζι είναι μεγάλο, περισσεύει. Πώς σε λένε? Μαργαρίτα. Μαργαρίτα. Πολύ μακρύ. Αν θέλεις να μείνεις, θα σε λέω Μάργα. Ιδιοτροπία? Δεν έχω εγώ ιδιοτροπίες. Αλλά να, πες πως βρίσκεσαι σε εκείνο το βουνό και θέλω να σε φωνάξω. Πώς να πω,
Μαργαρίτα! Τα μακριά ονόματα δεν κάνουν και να τα φωνάζεις. Ενώ τα σύντομα. Μάργα! Να έτσι. Σύμφωνοι. Όπως νομίζετε. Έτσι μ' αρέσει. Οι γυναίκες να ακούν. Γεια σου, Τσίχλα, θα σε ξαναδώ. Ξέρετε, πρέπει να το συγχωρήσετε. Ο δύστυχος δεν έχει καμιά ανατροφή. Απίστευτο. Θαυμάσια απίστευτο. Λίγο απότομος. Σας φόβησε. Το αντίθετο. Ποτέ δεν με καθησύχασε περισσότερο το βλέμμα ενός άντρα. Τότε γιατί είσαστε χλωμοί? Γιατί είναι η πιο υπέροχη αποτυχία που ένιωσα στη ζωή μου. Ο αγριάνθρωπος είδε για πρώτη φορά τον ήλιο να βγαίνει και δεν έπεσε στα γόνατα. Αυτή τη φορά ο ήλιος ήταν αυτός που είδε το θαύμα. Πώς έφτασε να γίνει άντρας και να κρατήσει αυτό το τόσο καθαρό βλέμμα? 20 χρόνια εκεί σε ένα σπιτάκι στο βουνό, χωρίς να βλέπει άλλον από τον πατέρα του. Μα ήταν τρελός ο πατέρας του? Ναι, όμως όχι τόσο τρελός όπως τον εννοούν οι γιατροί. Όσο τρελός μπορεί να γίνει ένας άντρας όταν πιστέψει στη γυναίκα και εκείνη τον προδώσει. Τρελός από απελπισία, από σύλλια. Τρελός από αγάπη. Και εκείνη? Εκείνη ήταν μια κακοκέφαλη που ο νους της είχε φουντώσει από τα πολλά μυθιστορήματα που διάβαζε. Αν την είχε προλάβει τότε με τον άλλο, θα χάνονταν τρεις ζωές αντί για ένα μυαλό. Μα σαν το έμαθε, αυτή βρισκόταν κιόλας πολύ μακριά. 4 εβδομάδες έμεινε κλεισμένος, καταστρέφοντας ό,τι μπορούσε να του τη θυμίσει. Έσχιζε γράμματα και φωτογραφίες, κουρέλιαζε τα ρούχα της, κατάστρεφε τα βιβλία της, λες και ήταν φταίχτες. Δεν το φαντάζεστε τι είναι να ακούς 30 νύχτες συνέχεια ολάκερον άντρα να κλαίει και να φωνάζει άγρια μια και μόνο λέξη μέσα σε ένα φοβερό πυρετό. Αδελαίδα, αδελαίδα. Ώσπου κάποια να βγει, έπαψε να φωνάζει. Τότε τον ακούσαμε να ανεβαίνει σαν τον κλέφτη απάνω για να κλέψει το κοιμισμένο του παιδί. Και δεν μπορέσετε να τον εμποδίσετε? Αδύνατον. Το παιδί μου είναι μονάχα δικό μου, έλεγε. Θα ζήσει αγνό, δίχως βιβλία, μήτε γυναίκες. Θα γίνει ένα άγριο θηρίο, μα ευτυχισμένο. Ίσως στο βάθος της ποινής να μην ήταν και τόσο τρελός. Καταλαβαίνω την απελπισία του στην αρχή. Μα 20 χρόνια. Πώς δεν ζητήσατε να του πάρετε το παιδί με τον νόμο? Ο πατέρας ήταν δυνατότερος από κάθε νόμο. Ήταν ικανός να σκοτωθεί παρά να το δώσει. Τώρα η παλιά ιστορία τελείωσε, Δεσποινής. Το παιδί αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει τη ζωή. Πρέπει να το προετοιμάσουμε. Μεγάλη ευθύνη. Νομίζετε πως θα μπορέσω εγώ να κάνω κάτι? Σε εσάς βασίζομαι τις ελπίδες μας όλες. Στα χέρια σας τον εμπιστευόμαστε. Τουλάχιστον δοκιμάστε. Μη μας στερείτε αυτή την ελάχιστη ελπίδα. Και γρήγορα, γιατί έρχεται. Ποιος ξέρει. Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο για να μας σταματάει. Μπορεί να είναι και πειρασμός. Γιατί χαμογελάσατε έτσι? Μας περιπέζετε? Όχι. Σκεφτόμουν εκείνο που μου είπατε σαν ήρθα. Ίσως να μην είναι και τόσο εξωφρενικό όσο μου φάνηκε. Εγώ γονατισμένη στο λάκκο των Λεόντων. Οι πόρτες ανοίγουν. Το λιοντάρι προχωρεί. Αφήστε με μόνη μαζί του. Ευχαριστούμε, Δεσποινής. Ευχαριστούμε. Να ανεβάσουμε τα πράγματα. Ανεβάστε τα. Τι σου λέγα, δεν χωρούσε αμφιβολία. Η γραμμή του τάφ, Αγγελίνα. Και ο τόνος του γιώτα. Ακριβώς, Αγγελίνα. Ο τόνος του γιώτα. Κι εγώ τώρα εδώ. Έτσι. Να καθίσω στο τραπέζι. Τα κάνω την αδιάφορη. Έρχεται κιόλας. Το νιώθω. Συσφυρίξατε. Δεν σας κατάλαβα. Διάβαζα. Λες ψέματα. Με κατάλαβες μια χαρά, αφού με έβλεπες με την άκρη του ματιού σου. Μαζί μου όλα και όλα. Θέλω ντόπρα πράγματα. Ναι, βέβαια, σωστά. Το σκυλί τι κάνει? Το σκυλί, μήτε στον ύπνο σου δεν το είδες. Κι ούτε που σου καίγεται καρφάκι γι' αυτό. Τι ρωτάς λοιπόν? Γιατί ξέρω πως σε ενδιαφέρει. Είναι σοβαρά? Του βάλα αξίδι και αλάτι και έγινε περδίκι. Θέλεις μήλο? Είναι πολύ γλυκό, μέλι. Δάγκωσε από εδώ εσύ. Όχι, ευχαριστώ. Ύστερα, την ώρα του φαγητού. Η ώρα του φαγητού είναι αυτή που πεινάμε. Δεν πεινάς? Όχι. Γι' αυτό είσαι έτσι, δα. Μονάχα μάτια. Θα πρέπει να σε φροντίζω και σένα, είτε σε αρέσει είτε όχι. Έτσι λοιπόν. Γλυκομίλητη. Χαμηλοβλεπούσα η κυρά δασκαλίτσα. Σαν πως να μην έχει καμιά απέτηση.
Άκου εδώ. Καλό θα είναι να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους από την αρχή. Οι δάσκαλοι θέλουν να προστάζουν. Και εδώ αυτά δεν περνούν. Εδώ προστάζω εγώ. Θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Δηλαδή. Να μην προστάζει κανείς από τους δυο μας. Μπα. Να είμαστε καλοί φίλοι. Οι φίλοι πρέπει να είναι ίσοι και να κοιτάζονται στα μάτια. Εσύ κατεβάζεις τα δικά σου όταν σε βλέπω. Χώρια που είσαι και γυναίκα. Είναι κακό που είμαι γυναίκα. Ο πατέρας μου έτσι έλεγε και αυτός ήξερε. Θα μπορούσα και εγώ να πω το ίδιο για τους άντρες. Όμως δεν θα είχαμε δίκιο κανένας από τους δυο. Δεν αισθάνεστε πολύ μόνος. Και για να αρχίσουμε, παράτα τα σεις και τα σας. Εγώ ήμουν πάντα εσύ. Τ' ακούς? Άμα λένε εσείς, θα ρω πως μιλάνε σ' άλλον. Όπως θέλεις. Έτσι, μπράβο. Δεν νομίζεις πως με λίγη καλή θέληση θα μπορούσαμε να γίνουμε καλοί φίλοι? Α, αν δεν σε εμπιστεύομαι. Και οι άλλοι δάσκαλοι έτσι άρχιζαν. Πολλά χαμόγελα και γαλιφιές και μόλις λίγο να μην είχα το νου μου, φραπ, μου αμολούσαν τη γραμματική. Εμένα θα μου πεις. Εγώ δεν έχω την απέτηση να σου μάθω τίποτα που να μην το θέλεις. Μονάχα παρέα να σου κάνω. Δεν είναι άσχημη μοναξιά, είμαι μαθημένος. Μα πριν ήταν αλλιώς, είχε τον πατέρα σου. Α, με αυτόν δεν χρειαζόταν άλλο. Τώρα οι μέρες άρχισαν να παραγίνονται μεγάλες. Σαν ήσουν μικρός, δεν είχες ποτέ κανένα φίλο? Είχα μια φίλη. Τη Ροζίνα, με πράσινα μάτια σαν τα δικά σου. Κανένα κοριτσάκι, ε? Όχι, μια λαφίνα. Όλο το χρόνο έμενε μαζί μας. Ήμερε, η ίδια κατσικούλα, ώσπου να έρθει η άνοιξη. Δεν καθόταν την άνοιξη. Μα άλλα λόγια, δεν έχεις είδηση τι γίνεται την άνοιξη εκεί στο βουνό, ε? Δεν πήγα ποτέ μου σε βουνό. Τα πιάνει πυρετό στα ζωντανά. Και η Ροζίνα πηδούσε το φράχτη και έτρεχε στο δάσος. Καταλαβαίνω. Τι καταλαβαίνεις, κακομοίρα, από αυτά, αφού δεν έχεις δει βουνό στη ζωή σου? Ήταν θαύμα εκείνες οι νύχτες με το φεγγάρι. Να ακούς τα αρσενικά να μου γκρίζουν παραπονεμένα ή να ουρλιάζουν άγρια καθώς πάλευαν μέχρι θανάτου στα βράχια. Όταν η Ροζίνα γύριζε, δεν έρχονταν μονάχη. Ήταν πάλι ήμερη σαν κατσικούλα. Ξάπλωνε δίπλα στο τζάκι και έγλυφε το κουτάβι της με μάτια στυλωμένα. Αναθυμόταν. Πόσα παιδιά έχεις εσύ? Εγώ? Κανένα. Παράξενο. Και γιατί? Εμείς οι γυναίκες πρέπει να περιμένουμε. Και είσαι αρκετά μεγάλη. Τι έκανες τόσο καιρό? Σπούδαζα στο πανεπιστήμιο. Σπούδαζες και την άνοιξη? Αυτά είναι πράγματα που σιγά σιγά θα τα καταλάβεις, Παύλο. Α, γι' αυτό σε κουβάλισαν εδώ? Για να με κάνεις να καταλάβω? Θα ρω ωστόσο πως αυτά που θα καταλάβω δεν θα αξίζουν περισσότερα από αυτά που ξέρω.